κάναμε σήμερα μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με τον πρόεδρο και τα στελέχη του Λιμενικού Ταμείου των Μηχανιών, τον Δημήτρη Βρυράκη, και με τον αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Χανίου, τον Ευθέρα τον Ζαρουδάκη, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Τρία θέματα συζητήσαμε, βασικά θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η κρουαζιέρα, η οποία δείχνει να ανακάμπτει σε ολόκληρη τη χώρα φέτος, μετά από δύο εξαιρετικά δύσκολα χρόνια, όπως όλοι ξέρετε. Φέτος, ειδικά στο λιμάνι των Χανίων, στο λιμάνι Σούδα, περιμένουμε περίπου 80% αύξηση των εισερχόμενων πλοίων και περίπου 60% με ενδεχομένως και 70% αύξηση των επιβατών, λόγω των περιορισμών που, όπως ξέρετε, εφαρμόζουν οι εταιρείες συγκληρότητες. Άρα νομίζω ότι, όπως και στο ευρύτερο τουριστικό κομμάτι των αεροπορικών αφήξεων, θα έχουμε μια καλή σεζόν, μια καλή χρονιά και στο κομμάτι των αφήξεων της κρουαζιέρας. Το δεύτερο κομμάτι που συζητήσαμε είναι τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη από το Λιμενικό Ταμείο του Νομού Χανίων. Έργα που γίνονται σε όλα σχεδόν τα λιμάνια, μικρά και μεγάλα, του νομού, όπως επίσης και κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν μπει σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης. Μια από τις σημαντικότερες μελέτες που είναι στη διαδικασία ανάθεσης, εξ όσων ενημερώθηκα, είναι αυτή που αφορά τη Σούδα, το κομμάτι της μαρίνας της Σούδα, το τοπο έτσι. Σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση τι είναι μαρίνα, πώς την ορίζουμε κτλ. Μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός και απόλυτα απαραίτητος αν θέλουμε να πάμε σε μια αναβάθμιση του προϊόντος των Χανίων. Εξ όσων ενημερώθηκα από τα στελέχη και τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, προχωράει η διαδικασία της μελέτης για να γίνει αυτή η μαρίνα. Συζητήσαμε επίσης την πιθανότητα και συμφωνήσαμε όλοι στην ανάγκη να διερευνηθεί η δυνατότητα να γίνει άλλη μια μικρή μαρίνα μικρών σκαφών κοντά στον ενετικό λιμένα των Χανίων, και μάλιστα συζητήσαμε, αλλά αυτό θέλει περαιτέρω μελέτη και συζήτηση από όλους, ως πιθανό χώρο την περιοχή μεταξύ της πισίνας του Ξενία και του κολυμπητηρίου των Χανίων. Αλλά αυτό θέλει περαιτέρω συζήτηση, την οποία μπορούμε να την κάνουμε, και θέλει ενδεχομένως και μια καλύτερη μελέτη της περιοχής. Εγώ όμως είμαι σύμφωνος ότι θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό σε κάθε φάση. Σε συνεργασία φυσικά με το Δήμο Χανίων, την περιφέρεια ενδεχομένως και το Λιμενικό Ταμείο Χανίων. Και το τρίτο θέμα το οποίο συζητήσαμε, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό και είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, είναι αυτή η περίφημη διάβρωση των ακτών. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλη τη χώρα, απασχολεί όλη την Κρήτη και απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και το νομό Χανίων. Ειδικά το βόρειο, ο βόρειος κόλπος του νομού Χανίων αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένα ειδικά σημεία, το ακόμη πιο σοβαρό. Ενημερώθηκα από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ψαρουδάκη, ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία με την περιφέρεια, προκειμένου να γίνουν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις πιλωτικού χαρακτήρα στην βόρεια παραλία των Χανίων. Και φυσικά συμφωνήσαμε όλοι, και ο αντιδήμαρχος τουρισμού, ότι πρέπει να πάμε και σε μια ευρύτερη μελέτη για όλο τον κόλπο, η οποία μπορεί να γίνει από ένα μεγάλο φορέα, όπως είναι η περιφέρεια, όπως είναι η συνεργασία Δήμων και Περιφέρειας. Νομίζω θα βρεθεί το σχήμα το οποίο θα μπορέσει να την κάνει. Ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό, είναι μια παρέμβαση που πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, διότι η διάβρωση των ακτών είναι ίσως το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο τουρισμός μας την επόμενη δεκαετία. Θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο, τον Δημήτρη Βρυράκη, να τον συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στο κομμάτι των λιμενικών έργων, και τα στελέχη του Λιμενικού Ταμείου, και φυσικά για άλλη μια φορά να δώσω τα εύσημα στον αντιδήμαρχο τουρισμού, ο οποίος πραγματικά κάνει μια αξιοθαύμαστη, αξιοζήτευτη δουλειά για το Μητροπολιτικό Δήμο Χανίων, που επηρεάζει και όλο τον νομό.